Ο Τούρκος πρόεδρος είπε εμέσως πλην σαφώς ότι προσφέρεται να γίνει το ποτήρι της των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή με αντάλλαγμα του S-400. Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, είμαστε η μόνη χώρα που μπορούν να εμπιστευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ για να συνεχίσουμε τη διαδικασία, ανέφερε ο Ερντογάν. Για τους πυράβλους, ο Ερντογάν είπε πως Άγκυρα και Ουάσιγκτον πρέπει να αναζητήσουν τρόπους για να ξεπεράσουν τα διμερή προβλήματα και να προχωρήσουν εμπρός. Η Τουρκία θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά τη σημασία των καλών σχέσεων με τους συμμάχους της κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε επίσης ο Ερντογάν και σημείωσε ότι το πρόγραμμα F-35 και τα αντιοαεροπορικά συστήματα Πάτριο των Ηνωμένων Πολιτειών θα συζητηθούν επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Τζο Μπάιντεν. Αν και η Τουρκία έχει εκπληρώσει υποσχέσεις σχετικά με τα F-35, δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εκπληρώσει τις δικές τους, είπε χαρακτηριστικά.